Είδες. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που θα τα πω σήμερα μαζί της. Να σας πω κάτι, το έγραψα και στο Instagram. Πολύ της απολαμβάνω τη συζήτηση με αυτή τη γυναίκα και πάρα πολλές φορές της λέω ότι απολαμβάνω και να διαβάζω όταν έχει κέφι να κάτσει να γράψει. Ό,τι κείμενο και να γράψει. Γιατί μου αρέσει πολύ ο τρόπος που γράφει. Λέγε και χτυπάει και τηλέφωνο από τις εκδόσεις Διόπτρα και μου λέει: Δεν το πιστέψεις. Λέω: Τι. Η φίλη σου που μου είπε ότι της το έλεγες χρόνια, γράψε ρε παιδί μου, αφού γράφεις καλά. Βγάζει βιβλίο. Λέω: Ποιος καλά η Ελεονόρα. Αυτή δεν προλαβαίνει, είναι ανασάνιλο έτσι όπως είναι η ζωή της τώρα. Κι όμως μου λέει αυτή: Ξέρετε πόσα πράγματα έχω να πω σήμερα μαζί της που έχω να τον δω 2 χρόνια και που και οι δυο μιλάμε πολύ. Και ασταμάτητα. Και ευχαριστιόμαστε αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα με φτάσει ο χρόνος. Θα κάνω μια προσπάθεια. Ιδάλλως θα συνεχίσουμε και μετά την εκπομπή. Έλα βρε Ελεονόρα μου να σε δω. Έλα να σε δω. Μα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτό βλέπω. Είναι για σένα. Είναι το δώρο μου. Είναι το δώρο σου. Σου κάνουμε... Το δώρο μου γιατί, Νονά. Σου κάνουμε ένα δώρο με την Φλωρίντα Πετρουτσέλη. Είναι... Α, πολύ ωραίο είναι και θα το φορέσω κιόλα. Ασημένια 9-25. Συγγνώμη, τα έχασα αυτά που είπες γιατί εγώ κοιτούσα το κόσμημα. Χειροποίητα. Ελληνικά. Οπότε, από Έλληνες τεχνίτες. Μπορώ να βάλω μέσα κάποιον που να μην τρέμει το χέρι του, να μου βάλει το. Ενώ τρέμει το χέρι του από. Δηλαδή κάποιος που να μην έχει ξαναπιάσει για να μην ντρέπεται. Βρε Στάθη, μπορείς να μου το βάλεις γιατί θέλω πάρα πολύ να το φορέσω. Έχουμε ανοίξει ένα e-shop με την Φλωρίντα. Πότε τα κάνατε αυτά. Τα κάναμε. Πολλά κάνετε με τη Φλωρίντα εκτός από το να τρώτε ωραίες μακαρονάδες στο σπίτι της. Το έχουμε ανοίξει εδώ και κάποιους μήνες και είμαστε πολύ ενθουσιασμένες με αυτό. Λέγεται Στέλλα Κομέτα. Και μας απορροφά όμορφο δημιουργικό χρόνο. Στηρίζουμε και τους Έλληνες τεχνίτες που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι όλα χειροποίητα από Ασήμι 925. Και γενικώς μας αρέσει. Δεν έχουμε ταυτιστεί πολύ με αυτό, γιατί δεν θέλουμε να ταυτιστούμε με το brand. Θέλουμε να ξέρεις να πηγαίνει μόνο του. Και είμαστε πολύ χαρούμενες. Είμαι μαζί μου, Στάθη, πώς το βλέπεις. Έχεις βάλει και τη μάσκα τη χειρουργική. Τρομάζω λίγο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Και ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ που το φόρεσες. Σας ευχαριστώ και τις δυο σας. Και. Λοιπόν, Ελεονόρα. Ωχ, Θεέ μου. Μου έλειψαν οι συζητήσεις μας. Βρε, Ελένη, και εμένα μου έχουν λείψει. Αλήθεια το λέω. Το ξέρω. Ευχαριστώ να μιλάω μαζί σου. Μου αρέσει πολύ. Έχουμε πάντα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Και με έναν τρόπο. Καταρχήν θέλω να πω το εξής. Σου πάει το Μέγκα. Δεν το λέω γιατί είμαι εδώ. Χαίρομαι. Όπως ξέρεις, σου έχω πει και άλλα πράγματα κατά καιρούς στα χρόνια που έρχεσαι και φεύγεις από την εκπομπή. Σου έχω πει και για άλλες στιγμές. Που εγώ δεν ήταν αυτό που λέμε, αυτό που ήθελα να σε δω. Τέλος πάντων, το Μέγκα σου πάει. Και σου πάει όχι μόνο σαν εκπομπή, νομίζω σου πάει και σαν ιδιοσυγκρασία. Σε βλέπω καταρχήν ότι το χαίρεσαι. Είναι πολύ σημαντικό, Ελένη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά με τους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Είναι πολύτιμο, το θεωρώ ανεκτίμητο αγαθό αυτό. Το να μπορείς να σηκώνεσαι το πρωί και να πηγαίνεις στη δουλειά σου χαρούμενο. Σηκώνομαι 5 και 4 και νιώθω ότι πολλές φορές ξυπνάω και πριν το ξυπνητήρι. Είμαι χαρούμενη, είμαι καλά. Έχω ανθρώπους δίπλα μου που τους. Που τους ήθελα πολύ να συνεργαστούμε, που τους πιστεύω, που υπάρχει χημεία μεταξύ μας μπρος και πίσω από τις κάμερες, πολύ σημαντικό. Εγώ μπορώ να πω όμως και κάτι άλλο που πιστεύω. Πιστεύω ότι ήθελες πάρα πολύ να ξαναβρεθείς σε αυτή τη ζώνη, που νιώθεις πολύ όμορφα. Δηλαδή, και αυτό εγώ το εισπράττω, είναι πέρα από τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι πάντα γύρω μας υπάρχουν. Άνθρωποι που χαιρόμαστε που τους έχουμε, κάποιοι άλλοι που εντάξει, μπορεί να μην σε όλα ταιριάζεις ακριβώς, αλλά δεν πειράζει, η δουλειά γίνεται. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πιστεύω ότι είσαι εκεί που ήθελες να είσαι, με την παρέα που ήθελες να είσαι και με τον τρόπο χειρισμού της θεματολογίας που θα ήθελες να έχεις. Ισχύει. Τα λέω σωστά, χωρίς να έχουμε μιλήσει καθόλου μαζί στο τηλέφωνο. Τα λες πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, εσύ έχεις κι άλλη τώρα διαίσθηση, αφού γκράζεσαι άλλα πράγματα βλέποντας τηλεόραση, γιατί είσαι τόσα χρόνια σε αυτό που πλέον το διαβάζεις από μακριά. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και ήθελα πολύ να γυρίσω και σε αυτή τη ζώνη και με αυτόν τον τρόπο. Ένιωθα έτοιμη και πλέον και πολύ αποφασισμένη. Έκανα τις περιπλανήσεις, με έκανα άλλα πράγματα που ήθελα πολύ στην τηλεόραση. Απομακρύνθηκα για λίγο από αυτήν τα πρώτα χρόνια της μικρής, γιατί ήθελα να είμαι πολύ συνειδητά δίπλα της. Και τώρα που και εκείνη ξεπόρτισε και ξεμύτησε, νιώθω κι εγώ πολύ καλύτερα να βγω να κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Όμως δεν είσαι η ίδια και λογικό που ήσουν πριν από πόσα χρόνια ήσουν στην πρωινή ζώνη. Το 2008 ξεκίνησα μέχρι το 2014. Λοιπόν, δεν είσαι η ίδια.
Φυσικά έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Ούτε εγώ είμαι ίδια. Δεν το λέω. Θέλω απλά επειδή σε βλέπω, σε παρακολουθώ και σε έχω παρακολουθήσει σε όλα αυτά που έχει κάνει στην τηλεόραση. Και επειδή πολύ ευχάριστο το πρωί ανοίγω την τηλεόραση μόλις φύγουν τα παιδιά από το σπίτι για το σχολείο και θέλω να δω, αφού γκράζομαι τη μέρα και το τι παίζει και πιο πολύ η διάθεση με ενδιαφέρει. Γιατί το πρωί, πέραν της θεματολογίας, θέλεις και εσύ την ώρα που ξεκινάει η μέρα σου, θέλεις να μπεις και εσύ, ρε παιδί μου. Θέλω. Όχι απλά με ένα χαμόγελο, με μια καλή διάθεση. Αυτό. Θέλω. Και μου φτιάχνει ακόμα περισσότερο η διάθεση, ξέροντας ότι μπαίνουμε και στα σπίτια του κόσμου και ότι αυτό είναι μια ευθύνη και ότι ξυπνάμε μαζί με πολλούς που ξυπνούν εκείνη την ώρα. Βλέπω και εγώ διαφορετικά αυτή τη ζώνη. Παλιά μου στέλνανε οι γυναίκες και μου λέγανε: Αχ, Λεωνόρα, μου σε βλέπω την ώρα που θυλάζω. Και έλεγα: Καλά, αυτές τι σηκώνεται τόσο νωρίς και θυλάζουν, δεν μπορούν να θυλάσουν λίγο πιο μετά. Δεν είχα μπει, ξέρει, στο mood. Και τώρα καταλαβαίνω, ταυτίζομαι μαζί του, τι νιώθω. Είναι διαφορετικό. Ελένη, δεν ξέρω αν έχω αλλάξει. Δεν ξέρω αν αλλάζει βαθιά ο άνθρωπος. Είσαι πιο ήρεμη. Νιώθω ότι αλλάζει το πρίσμα κάτω από τις οποίες εξετάζουμε τα πράγματα. Αυτό σωστό ίσως. Και αυτό. Αυτό. Και δεν το βάζω με την εμπειρία αυτό. Πώς να σου πω, σε νιώθω. Μεγαλώνω κιόλας. Θεωρώ ότι οριμάζω αργά, πιο αργά από τους άλλους. Αλλά οριμάζω. Τώρα μετά από τόσα χρόνια παρουσίας και παρουσίασης μέσα στην τηλεόραση, γιατί πια είναι πολλά. Τα άτιμα. Ωραίο είναι αυτό όμως. Καρφώνουν όμως. Είναι ωραίο όμως. Θέλω λίγο να πούμε, ρε παιδί μου, βάσει της εμπειρίας και των πολλών ετών μαζί, αν μπορούσες να κάνεις ένα δεκάλογο, τα πρέπει και τα δεν πρέπει της καλής παρουσιάστριας. Ποια πρέπει να είναι. Τώρα έχεις πέσει σε έναν άνθρωπο που με τα πρέπει δεν τα πάει και καλά. Τα πρέπει και τα δεν πρέπει. Νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την απαντήσεις εσύ, Ελένη. Όχι, νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που είναι για μένα, θα μπορούσε να είναι συζήτηση με πάρα πολλούς ανθρώπους στη τηλεόραση. Μπορώ να σου πω το εγχειρίδιο το δικό μου, πώς πορεύουμε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να πω τα πρέπει και τα δεν πρέπει. Εμένα μου αρέσει να παίζω καθαρά. Μ' αρέσει να παίζω αληθινά με τους συνεργάτες μου και νομίζω ότι μπορούν να βγουν και να το επιβεβαιώσουν και οι ίδιοι. Τους αγαπώ και τους φροντίζω και τους σέβομαι πολύ. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η τηλεόραση είναι ομαδικό σπορ. Mm-hmm. Η τηλεόραση είναι σκληρός χώρος. Στην τηλεόραση γίνονται τα κατάληπτα πίσω από τις κάμερες και το ξέρουμε όλοι. Και κάποια στιγμή εύχομαι να έρθει και η ώρα που θα ξεδρακωθούν κυριολεκτικά με τη λέξη που στο λέω και πρόσωπα της τηλεόρασης. Τι εννοείς? Και θα αποκαλυφθούν τα πραγματικά τους πρόσωπα στον κόσμο. Αν και πιστεύω ότι ο κόσμος είναι γάτα. Αντιλαμβάνεται. Μπορεί να αργεί, αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για μένα σημασία τεράστια έχει ο σεβασμός στις συνεργασίες. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα, άνθρωποι είμαστε. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της πορείας, αυτό το χώρο που είναι μια δουλειά, κάνουμε λάθη, κάνουμε ατοπήματα. Κάνουμε λάθη. Απλά, ίσως, σε πρώτη ανάγνωση σκέφτομαι ότι όσο πιο άπειροι είμαστε, εδώ έρχεται πάλι η εμπειρία, τόσο πιο εύκολο είναι να πέσουμε στα πρώτα λάθη, να σου το πω έτσι. Φυσικά αυτά είναι λογικό να συμβούν. Άλλο τα λάθη που κάνεις σε εισαγωγικά στην όρημη φάση σου, αυτό είναι άλλο πράγμα, όταν έχεις πια την εμπειρία, έχεις κάνει κάποια διαδρομή, κάποια χιλιόμετρα, και άλλο τα λάθη που θα πω γιατί πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι με όλους τους νέους ανθρώπους γενικότερα που μπαίνουν σε οποιαδήποτε δουλειά, γιατί και εμείς θα θέλαμε στο ξεκίνημά μας να ήταν οι άλλοι μαζί μας πιο... Ποιο ρε παιδί μου να πούνε ένα. Δεν πειράζει, εντάξει, γίνονται λάθη, καινούρια είναι. Θα πάρει το χρόνο της, θα πάρει το δρόμο της. Δεν γίνεται όμως και το έχεις ζήσει κι εσύ αυτό. Όλοι μας. Το έχω ζήσει κι εγώ. Όλοι μας. Και αυτοί που δεν είναι σήμερα εδώ, όλοι μας. Το ζουν κι άλλοι σήμερα. Είναι σκληρό σπορ. Το ξέρουμε ότι είναι σκληρό σπορ. Είμαστε σκληροί άνθρωποι μεταξύ μας πολλές φορές και ο ανταγωνισμός μερικές φορές το κάνει ακόμα πιο έντονο όλο αυτό. Ναι, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός από πού ξεκινάει? Είναι ο τοξικός ανταγωνισμός αυτός, δεν είναι ο καλός ανταγωνισμός. Υπάρχουν διάφορα είδη ανταγωνισμού. Είναι ο τοξικός και είναι και ο καλός ανταγωνισμός, ευγενής άμυλα που λένε στον αθλητισμό, που πηγάζει και από μέσα. Αυτό όμως πρέπει να πηγάζει από ήθος προσωπικό. Πρέπει να έχεις έναν ηθικό κώδικα συγκεκριμένο για να μπορέσεις να τον ασπαστείς. Είναι δύσκολο τώρα σπορό που υπάρχουν, ξέρεις, το άγχος και η πίεση της δουλειάς. Η τοξικότητα είναι πολύ εύκολο να ξεφυτρώσει από παντού και από πολλούς. Το θέμα είναι να γίνονται λάθη, αλλά να έχεις τη δυνατότητα να τα διαχειριστείς με το δυνατόν λιγότερο κόστος για σένα και για τους ανθρώπους σου. Εκεί έχω καταλήξει. Και ποιον θα ακούσει όποιος θέλει να ξεμπερδευτεί σε κάτι και να πει, ρε παιδί μου, σκέφτομαι σωστά, έτσι πρέπει να το βλέπω. Εσύ ποιον εμπιστεύεσαι?
Σήμερα, όπως είσαι σήμερα. Ναι, σε στιγμές κρίσης να ξέρεις ότι συνήθως κλείνομαι στον εαυτό μου. Όλοι μας. Και απλά σηκώνομαι ένα πρωί και ανακοινώνω πράγματα. Τα έχω επεξεργαστεί πολύ καλά μέσα μου. Και νομίζω ότι τρεις είναι οι άνθρωποι τους οποίους, ας πούμε, στα πολύ δύσκολα και σε πράγματα που δεν θέλω να βγουν και πολύ προς τα έξω, που συμβουλεύομαι. Είναι σίγουρα οι γονείς μου, η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Για άλλους λόγους θα πάω στον έναν, για άλλους τον άλλον. Και σίγουρα ο άντρας μου, ο οποίος είναι η μορφή της καθαρής λογικής. Ο Θοδωρής είναι πολύ ρεαλιστής, αισιόδοξο ρεαλιστής όμως, αλλά... βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Στο τέλος βέβαια θα σπαστώ αυτόν την άποψη που σέβομαι, αλλά θα αποφασίσω καθαρά στο μόνη μου. Στο τέλος ο καθένας πρέπει να πάρει για να πληρώσω και το κόστος μόνη μου. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια με την Ελεονόρα. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο. Την Ελεονόρα Μελέτη λοιπόν σήμερα τα λέμε. Την περίμενα αυτή την ημέρα. Σε περίμενα. Βέβαια και με τις αλλαγές που γίνανε με την πρεμιέρα, με όλα αυτά τέλο πάντων που συνέβησαν, έχουμε αλλάξει το ραντεβού μας πάρα πολλές φορές. Τώρα είπα, θα μου πει, να σου πω κάτι, Ρελένη. Άπρατα μας. Δεν υπάρχει. Δεν έρχομαι. Δεν υπάρχει. Έχεις αλλάξει πέντε φορές μέρα. Γιατί όταν αλλάζει, μειώνεται κατά τρεις μέρες η εκπομπή, γιατί βγήκαμε Δευτέρα. Όλοι έπρεπε να αλλάξουν. Στη σειρά, όλοι όμως. Δεν έχω πρόβλημα, το ξέρεις. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και λοιπόν, χαρά μου είναι. Σε χαζεύω που λες καμιά φορά το πρωί και σε έχω πετύχει σε φάσεις που κάνεις την πλάκα σου λίγο με το «Α, και αυτή έχει πάρει λίγο μικρότερο άντρα, είμαστε μαζί στο ίδιο κλαμπ». Ή Γιάννης Βούρος, μ' άρεσε τότε, τον έβλεπα. Ήμουνα, ξέρω εγώ, από εκείνες που λέγανε «Είμαι ερωτευμένη με τον Γιάννη Βούρο». Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ παίρνει Γιάννης Βούρος τον άντρα μου. Γνωρίζονται. Γνωρίζονται λόγω του θεάτρου. Α, σωστά. Για να συζητήσουν κάτι άσχετο και ξαφνικά βλέπω να μου λέει «Α, ο Γιάννης Βούρος με πήρε να τον πάρω πίσω». Και μένω, λέω, Χριστέ μου, τι τον πήρε να του πει. Καλύτερωση. Εσύ όμως τότε που έπαιζε ο Γιάννης Βούρος και που πράγματι είχε το πολύ μεγάλο γυναικείο κοινό στις επιθυμίες, θυμάμαι τότε. Τέλειο, εσύ τέλειο. Τότε όμως, προσπαθώ να σκεφτώ, μήπως ήσουν φοιτήτρια, έβλεπες τηλεόραση. Γιατί αυτό που λες είναι πριν από αρκετά χρόνια. Και βέβαια χρόνια. Έβλεπα τηλεόραση και θεωρώ ότι στις επιθυμίες δεν ήμουν ακόμα φοιτήτρια. Πρέπει να ήμουν λύκειο κάποια στιγμή. Α, φαντάσου. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Μέχρι το 96 πήγαινα σχολείο. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν 95-96. Πάντα στο 96 τελείωνα εγώ το σχολείο. Θοδωρής πήγαινε Δευτέρα γυμνασίου. Άντε πάλι. Μα συνέχεια το κάνεις πλάκα αυτό και το λες. Και πλάκα. Μια χαρά. Τι μου ωραία να μην το πει. Ξέρεις, μερικές φορές βλέπω κάτι φωτογραφίες που ανεβάζουν sites στο Instagram και λένε από κάτω. Κοίτα πως είναι η γριά δίπλα του, άντε μωρέ με το παιδί της. Και γελάω πάρα πολύ, πραγματικά γελάω πολύ. Γιατί... Βρέσει, Ελεονόρα. Τώρα κάτι λέγαμε και με τα παιδιά το πρωί για το θέμα το τι σχολιάζει κανείς, τι γράφει, πόσο πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να δίνεις παραπάνω βάση, ενώ το ότι αγγίζει τον καθένα στην ψυχή του, σε κάποια σχόλια τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο... Ναι, δεν ξέρω αν λέγεται αιχμηρά, αν λέγεται λίγο πιο πειραγμένα, λίγο πιο υπερβολικά ή λίγο πιο... Δεν ξέρω κι ο άλλος τη στιγμή που γράφει κάτι σε τι διάθεση είναι. Δηλαδή... Κοίτα τα σχόλια. Θεωρώ ανούσιο να τα απαντάς, εκτός αν έχουν επικοδομητική κριτική, που εκεί πέρα μπορεί να τσιμπήσεις πράγματα πολύ ήτιμα για σένα. Αλλά τέτοιου είδους, ας πούμε, σχολιάκια με προβληματίζουν, γιατί σε μια κοινωνία που μιλάμε συνεχώς για πατριαρχία, που μιλάμε συνεχώς για γυναικοκτονίες, δεν έχουμε εξετάσει καθόλου το κομμάτι του εσωτερικευμένου μισογυνισμού. Το μίσος της γυναίκας προς τη γυναίκα, αυτό το έχεις δείξει αυτό, το έχω διαβάσει. Γιατί είναι και αυτό μια πληγή, έτσι, είναι και αυτό. Δηλαδή και οι γυναίκες είναι επηρεασμένες πάρα πολύ από αυτή την πατριαρχία, όχι μόνο οι άντρες, έτσι. Η πατριαρχία υπάρχει μέσα και στις γυναίκες και εκφράζεται έτσι, με το μίσος από τη γυναίκα προς τη γυναίκα, με την προσβολή από τη γυναίκα προς τη γυναίκα. Το να θες να θίξεις και να μειώσεις μια γυναίκα δεν σε τιμά. Είναι το φίλο σου και σε μια εποχή όπου η γυναίκα δίνει μάχες για τα αυτονόητα, πρέπει να το υποστηρίζεις. Είμαι πέρα αυτής της άποψης. Ορίστε. Ελεονόρα Μελέτη. Και από την Κάλια Καστάνη, παρακαλώ. When you're smiling, the whole world, it smiles with you.
Το χαμόγελό της, το πρώτο χαμόγελο της ημέρας στο Μέγα Καλημέρα, είναι πλατή και αληθινό. Η διάθεσή της παιχνιδιάρικη. Ακόμα και το βήμα της στους τελευταίους μήνες είναι πιο ανάλαφρο. Χαζεύοντας την Ελεονόρα Μελέτη στο γυαλί, το τελευταίο διάστημα, νιώθεις λίγο σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο που μόλις βγήκε σε ξέφωτο. Μετά από μακριά, επώδυνη περιπλάνηση. Επιτέλους, είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Και λάμπει ολόκληρη. Η επιστροφή στη χαρά ήταν, λέει, ένας από τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να γυρίσει την πρωινή ζώνη. Έχοντας περάσει από το 2014 σε εκπομπές βαριάς θεματολογίας, είχα φορτιστεί πολύ συναισθηματικά, δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό OK. Έφτανα στο σπίτι μου το βράδυ και νιώθα μαυρισμένη. Ειδικά από τότε που απέκτησα το παιδί, δεν ήθελα να κουβαλάω όλο αυτό μέσα μου. Με επηρέαζε πολύ. Από τη στιγμή που έχω υπηρετήσει από πολλά πόστα αυτή τη δουλειά, ήθελα να ξεκινήσω ξανά με κάτι πιο ανάλαφρο και ευχάριστο. Να αντιμετωπίζω την εργασία μου ως ένα μέσο διαφυγής από τη σκληρή πραγματικότητα και όχι ως μέσο βαθύτερης συγχώρησης αυτή. Η φράση κλειδί στο παραπάνω απόσπασμα είναι το «Από τότε που επέκτησα παιδί». Η Ελεονόρα δεν έκρυψε ποτέ πως η γέννηση της κόρης της, της λατρεμένης της Αλεξάνδρας, τον Απρίλιο του 2018, ήταν ένα γεγονός σχεδόν κατακλυσμιαίας σημασίας για εκείνη. Την άλλαξε ολόκληρη. Και όχι ακριβώς με τον τρόπο που είχε φανταστεί. Νομίζω, είπε στην ίδια συνέντευξη, ότι όλες οι γυναίκες το έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας και αλλιώς το αντιμετωπίζουμε. Στην αρχή είχα φάει και εγώ το παραμύθι ότι η ζωή θα είναι όπως στις αμερικάνικες ταινίες. Με την τέλεια μαμά που ξυπνάει το πρωί, πάει στη δουλειά με 12-ποντο, γυρίζει το απόγευμα, μαγειρεύει, παίζει με το παιδί και το βράδυ είναι μια φανταστική σύζυγος και ερωμένη. Όταν είδα από πολύ νωρίς ότι το παραμύθι αυτό είναι μούφα, προβληματίστηκα. Μας υπαγορεύεται με έναν πολύ έντονο τρόπο το πώς θα πρέπει να βιώνουμε τη μητρότητα. Και μετά το χάσμα με την πραγματικότητα είναι τεράστιο. Έχει να κάνει με το πόσο αλλάζει ο ψυχισμός της γυναίκας. Δεν ξέρω για άλλες γυναίκες, αλλά για μένα η μετάλλαξη ήταν τεράστια και βίαιη και με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Για όλες αυτές τις δυσκολίες, για τις οποίες καμιά γυναίκα δεν λέει πολλά, για τις λίγο πιο γκρίζες περιοχές της μητρότητας, την ηλικία της εγγύου, την εγκυμοσύνη μετά τα 35, το ρόλο των μίντια στην κακή ψυχολογία της νέας μητέρας, τη σχέση του ζευγαριού που αλλάζει μετά τον ερχομό ενός παιδιού, θα ήθελα να μιλήσει εκείνη στο νέο της βιβλίο που έχει στα σκαριά. Με σελίδες πραγματικού ημερολογίου, τη βιωματική της αλήθεια από τη δική της σχέση με την κόρη της. Τη μικρή της δασκάλα, όπως την αποκαλεί, που τη διδάσκει καθημερινά, να είναι χαρούμενη και ενθουσιώδης για τα πάντα και να απολαμβάνει κάθε μικρή στιγμή. Σαν παιδί που παίζει στον ήλιο. Τα βίντεο της Κάλλιας είναι φοβερά. Είναι φοβερά, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά έχεις πει όμως και εσύ πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, εύκολα μπορεί κανείς να δουλέψει με σένα και να φτιάξει όχι ένα θέμα, δύο, πέντε, δέκα, όσα θέλουμε. Θέλω να μιλήσουμε λίγο πραγματικά για αλήθειες που αφορούν τη γυναίκα. Τη γυναίκα που αλλάζει ρόλο από ελεύθερη και ωραία, που μπορεί να την αφορά η ζωή της, η προσωπική, η επαγγελματική, το πώς θα προχωρήσει ή τέλος πάντων να βρει τον άνθρωπό της για να περνάει πολύ ωραία. Η γυναίκα που γίνεται μητέρα, όλη αυτή τη διαδρομή και η αληθινή καθημερινότητα μιας γυναίκας η οποία είναι μαμά, σύντροφος και εργαζόμενη με όλα αυτά μαζί. Θα το πιάσω και από πιο νωρίς, γιατί πού? Υπάρχει και η γυναίκα η οποία μπορεί να μην θέλει να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Η γυναίκα η οποία είναι 35 και πηγαίνει σε διάφορες εκδηλώσεις και λένε πετυχημένη στα επαγγελματικά της, αλλά η φουκαριάρα είναι μόνη της. Άντε παιδί μου και του χρόνου με ένα καλό παιδί και στα δικά σου για να φτιάξεις τη ζωή σου. Με το πρώτο παιδάκι όλα καλά, το δεύτερο πότε. Παιδάκι αυτό θα δεν κάνετε. Σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει αυτό ποτέ. Δεν σταματάει ξέρεις ποτέ. Τι δεν σταματάει ποτέ, Ελένη. Δεν σταματάνε ποτέ τα ταμπού και τα στερεότυπα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ μέσα από το πέρασμα των χρόνων, γιατί έχω υπάρξει 35 ελεύθερη. Έχω υπάρξει 35 ελεύθερη από επιλογή. Ακόμα πιο κατακριτέο. Είναι σαν να ακυρώνει στα μάτια των άλλων τον προορισμό του φίλου σου. Έτσι. Έχω υπάρξει 35 ελεύθερη που να γουστάρει τη ζωή της πολύ και να δηλώνει ελεύθερα και ανοιχτά ότι και αν δεν τύχει να κάνω παιδί, δεν τρέχει και τίποτα. Με ποιο να κάνω παιδί, αυτή τη στιγμή δεν έχω σύντροφο. Γιατί δεν έχει σύντροφο, γιατί δεν τα βρίσκω. Γιατί δεν τα βρίσκεις, γιατί οι σχέσεις είναι πολύπλοκες. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό μόνο. Έτσι. Φταίει η πραγματικότητα. Μετά. Αυτή τη κουβέντα την έκανες μόνο με ανθρώπους που τύχαινε να είναι κοντά σου ή ας πούμε και η οικογένειά σου μπορεί να σε ρώτηγε, Ελεονόρα μου. Ποτέ.
Ποτέ. Ποτέ. Οι γονείς μου ποτέ. Οι γονείς μου είχαν καταλάβει από πολύ μικρή ότι είμαι ένας άνθρωπος που αμφισβητεί αυτό που του περιγράφεται και ότι πέρα από αυτό που βλέπει, ψάχνει να βρει, μήπως κρύβεται και κάτι άλλο μέσα του, ας πούμε, έτσι. Δεν είχα ποτέ πίεση από τους γονείς μου. Ποτέ. Απολύτως καμία. Ίσα-ίσα που ήταν πολύ ανοιχτή, άκουγαν τα πάντα πολύ ανοιχτά και δεν σχολιάζανε ποτέ. Όλα αυτά που σου λέω τα σκεφτόμουν και τα άγραφα. Τα έγραφα σαν ημερολόγιο σκέψεων και εντάθηκαν περισσότερο να άρχισα να τα μοιράζομαι με τον κόσμο και είδα ότι μέσα σε πλατφόρμες όπως τα social media ή το blog μου, ξέρω εγώ, συναντιέμαι με γυναίκες οι οποίες μου λένε ταυτίστηκα, μίλησες, ακριβώς έτσι νιώθω, τι να πούμε κι εμείς, τι να κάνω. Ξέρεις πόσα μηνύματα παίρνω από γυναίκες που μου λένε κοντεύω τα 40 και δεν έχω κάνει παιδί, πες μου τι να κάνω, ή άλλες που μου λένε αφού έκανες εσύ παιδί, έχουμε όλες ελπίδα. Είναι τρελό όμως να το λέμε αυτό στον αέρα το 2021. Το ότι, ας πούμε, μια γυναίκα ορίζεται από αυτό. Ελεονόρα, πες μου κάτι. Εσύ, δηλαδή, μέσα από αυτά που μου λες, είναι ότι δεν αισθάνθηκες ποτέ ότι θα ήθελα, το σκέφτομαι, θα ήθελα κάποια στιγμή να αποκτήσω παιδί. Δεν το αισθάνθηκες ποτέ, παρά μόνο γνώρισε το Θοδωρή και μαζί του τα αισθάνθηκες όλα. Κοίτα, η μητρότητα, αν κάτσεις και την αντιληφθείς με όλο το εύρος της ευθύνης που φέρει μαζί της, είναι τεράστιο σαν εγχείρημα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ναι, μεν είναι στον οργανισμό μας, έτσι, στη βιομηχανία του ανθρώπου, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Και το λέω και στις φίλες μου αυτό το πράγμα και μου. Δεν μου το είχαν πει όμως. Και εκεί πέρα είναι που, ξέρεις, η μητρότητα, παιδί μου, δεν είναι αυτό που βλέπεις στις ταινίες. Φέρει μαζί του πολλά πράγματα και η μετάλλαξη είναι τεράστια μετά. Ειδικά για γυναίκες οι οποίες κάναν συνειδητές επιλογές όλα αυτά τα χρόνια, διαφορετικές. Είχα πει ότι στη ζωή μου, okay, αν τύχει και δημιουργηθούν και διαμορφωθούν οι συνθήκες έτσι ώστε να κάνω οικογένεια, μια χαρά. Αν όχι, it's okay, δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός της γυναίκας. Μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Μπορεί και να μην θέλεις να κάνεις οικογένεια. Και πού είναι το κακό. Δεν κατάλαβε, θα πρέπει να κρίνεσαι γι' αυτό. Ή μπορεί να θέλεις να κάνεις μια μονογονεϊκή οικογένεια. Μπορεί να θέλεις να κάνεις μια εναλλακτική οικογένεια. Με συγχωρείτε, κυρία. Να ρωτήσω κάτι, μια και απαντάτε σε όλα. Εάν λοιπόν είχατε βρει το Θοδωρή, ήσασταν πολύ ευτυχισμένοι μαζί, αλλά ο Θοδωρής σας έλεγε, εγώ δεν θέλω παιδί. Okay. Θέλω να καταλάβω, εάν ήθελες, αν είχες φτάσει ποτέ στη φάση να πεις ότι θα ήθελα να κάνω ένα μωρό. Βεβαίως έχεις το δικαίωμα να λες, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Όχι. Αλλά θέλω να δω και την άλλη πλευρά. Αν είχες εσύ ποτέ αισθανθεί. Δεν έφτασα σε αυτό το σημείο. Είχα φτάσει όμως σε ένα σημείο που έλεγα θα ήθελα να έχω ένα σύντροφο να πορεύομαι μαζί του. Σε αυτό το σημείο είχα φτάσει. Που δεν το είχα ούτε αυτό παλιά. Περνάγα τέλεια μόνη μου. Μου άρεσε η μοναχικότητα, όχι η μοναξιά. Σου είχε σχέσεις μεγάλες. Εντάξει, είχα σχέσεις μεγάλες, αλλά η τελευταία που ήταν γνωστή ήταν στα 33. Από τα 33 μέχρι τα 38 δεν είχατε μάθει κάτι. Εντάξει, όχι. Είχα φτάσει στο σημείο που έλεγα ότι θέλω να βρω το λιμάνι μου. Τώρα, αν το λιμάνι συνεπάγεται και η ανάγκη του να θέλεις να κάνεις και κάτι παραπάνω με αυτόν τον άνθρωπο όπως και προέκυψε, πολύ ευχαρίστως. Αλλά αν το λιμάνι μου έλεγε ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν είμαι έτοιμος ή δεν θα ήθελα, δεν θα πίεζα καταστάσεις, ούτε θα έφτανε σε ένα σημείο να πω ότι εγώ αποχωρώ από τη σχέση γιατί πρέπει να πάω να ψάξω να βρω έναν άλλον με τον οποίο θα μπορώ να κάνω ένα παιδί. Δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι όμορφο να έρχονται μέσα από. Από τη ροή των πραγμάτων και από τη ροή των ανθρώπων και των ενεργειών. Έτσι είναι. Να μην βιάζονται από καταστάσεις. Πες μας λοιπόν τώρα αλήθειες για τις δυσκολίες, τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή μιας γυναίκας από τη στιγμή που εκεί που βρίσκεται εκείνη και ο σύντροφός της, η σχέση τους, ο έρωτάς τους και η ζωή τους, μπαίνει ένας άλλος, ο οποίος είναι πραγματικά ο πρωταγωνιστής της ζωής τους με το που εμφανίζεται. Καλά, κοίτα, αυτό δεν είναι κανόνας, έτσι. Σαφώς και δεν είναι κανόνας. Δηλαδή, εγώ ξέρω γυναίκες οι οποίες ήταν τρισευτυχισμένες με το που κάναν το παιδί τους και δεν μπορούσαν παρά να το φωνάξουν. Ξέρω άλλες οι οποίες έπασχαν από επιλόχιο κατάθλιψη. Δεν υπάρχει κανόνας, αλλά υπάρχουν πολλά τα οποία μπορεί να ισχύουν και είναι οκ. Okay. Είναι φυσιολογικά όλα. Έτσι. Απλά αυτό που μας αποκρύπτουν τις περισσότερες φορές. Ή μάλλον αυτό στο οποίο εκπαιδευόμαστε είναι το δίπολο του. Η τέλεια ευτυχία και η επιλόχιος κατάθλιψης. Γιατί δεν υπάρχει κάτι στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην νιώθει λίγο καλά με τον εαυτό της, με το σώμα της, με τον άντρα της, με το ποια είμαι. Δεν μπορεί να συστηθεί στον εαυτό της μετά το παιδί, όπως μου συνέβη και εμένα. Ψηλιάζεται ότι μπορεί να έχει επιλόχιο και βάζει και την ταμπέλα ότι έχω επιλόχιο. Σε πληροφορώ ότι εγώ πήγα σε ειδικό, γιατί ήμουν έτσι. Είχα, το διπολικό αυτό συνέστημα της απόλυτης ευτυχίας με το παιδί και της απόλυτης. Όχι δυστυχίας, αμηχανίας
ως προς τον εαυτό μου, δεν ήξερα ποια είμαι. Δεν ήξερα να συστηθώ. Γεια σας, ποια είστε. Δεν ξέρω. Ψάχνω ακόμα μετά από όλο αυτό. Πράγματα που αγαπούσα δεν τα ήθελα πια. Τη δουλειά μου που μου έλεγες ποτέ ότι θα σταματούσες να δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα, θα σου έλεγα είσαι τρελός. Και σταμάτησα να δουλεύω 3 χρόνια σχεδόν. Όλο αυτό το πράγμα έχει και γκρίζες ζώνες. Δεν είναι μόνο η αυτό ή αυτό. Και αυτές τις γκρίζες ζώνες δεν μας τις λένε εύκολα. Σαν να μην πρέπει να αποδομηθεί η ιερότητα ή η τελειότητα της μητρότητας. Δεν την προσβάλλει κανείς με το να βγει και να πει είναι φυσιολογικό και οκ, μια γυναίκα χωρίς να έχει επιλόχιο, γιατί επιλόχιο έχει άλλο υπόβαθρο από κάτω, μπορεί και να μην νιώθει και πολύ στα καλά της όταν έχει γεννήσει. Και είναι οκ. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς το παιδί σου, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον άντρα σου, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τη ζωή σου, αλλά περνάς μια μεταβατική φάση του επιλόχιου ψυχισμού που έχεις το δικαίωμα να νιώθεις όπως γουστάρεις. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι πολλές φορές, και δεν ξέρω αν εσύ το ένιωσες, με το που ξεκινάει η στιγμή να φύγει από το σπίτι και το μωρό για να επιστρέψει στη δουλειά της μια γυναίκα, αρχίζει να αισθάνεται και λίγο τύψη ότι μήπως κάτι δεν κάνω σωστά, μήπως δεν είμαι εντάξει, μήπως έπρεπε να είμαι μαζί του. Και τώρα ποιος το προσέχει? Ας το προσέχουν 10, είναι η μαμά, η γιαγιά, η ξαδέρφη. Δεν είναι το ίδιο. Εσύ πέρασες καθόλου? Όλα αυτά τα οποία σκέφτεται μια γυναίκα είναι απόρρια των στερεοτύπων, έτσι. Μια γυναίκα η οποία θέλει να δουλέψει μετά τη γέννα της, είναι καριερίστα, δεν αγαπάει το παιδί της. Α, βέβαια, τι ανάγκη έχει, αυτή της το μεγαλούν οι Φιλιππινέζες. Εάν έχει ανάγκη να δουλέψει, δικαιολογείται, γιατί πρέπει να βγάλει τα προστοζήν. Εκεί η μαμά είναι μαμά ήρωας. Δεν είναι μαμά που αφήνει το παιδί της, ίσως και παραπάνω ώρες από την καριερίστα. Αν μια μαμά δεν θέλει να δουλέψει, βέβαια, τι ανάγκη έχει αυτή. Τη ζει ο άντρας της, σαν πως έχει ανάγκη να ανησυχήσει για το πώς θα ζει το παιδί της. Κρίνεται για το οτιδήποτε. Και για το οτιδήποτε υπάρχει ένα στερεότυπο από πίσω. Όλα αυτά επιδεινώνουν την ψυχολογία μιας γυναίκας η οποία έχει μόλις γεννήσει. Δεν τρελαίνεται. Δεν ξέρει τι θα πρέπει να κάνει σε συνάρτηση με αυτό που νιώθει ότι πρέπει, γιατί είναι το σωστό, και με αυτό που πραγματικά θέλει και εκείνη. Και δεν είναι μόνο τα επαγγελματικά. Όλα είναι. Είσαι γεννάς, έτσι. Μετά αρχίζει και βομβαρδίζεσαι. Κοιτάξτε την πιο τέλεια μανούλα της showbiz. Ποια είναι η τέλεια μανούλα? Αυτή που βάζει το αντιλιακό στο παιδί της. Μα και εγώ βάζω αντιλιακό, γιατί είναι καλύτερη από μένα. Ποια είναι η τέλεια μανούλα? Αυτή που έχει χάσει τα κιλά της εγκυμονωσίας μέσα σε 20 μέρες. Φίλε, κάνεις και ρετούς, γιατί δεν το λες και στην άλλη που κάθεται στο σπίτι και παλεύει? Εγώ την πάτησα έτσι. Είχα γεννήσει και ήμουνα με κατακράτηση υγρών πάνω από 6, 7, 8, 10 κιλά στο κάθε μπράτσο. Και έβλεπα την τέλεια μανούλα που είχε γεννήσει μαζί με μένα να είναι υπερκορμάρα. Και να λέω τι λάθος κάνω. Τι λάθος κάνω. Και να μου λέει ο άντρας μου, παιδί μου, ξύπνα. Εσύ τα λες αυτά που είσαι μέσα στο χώρο. Και λέω, για φαντάσου, για να την πατάω εγώ έτσι με τη μαμά celebrity, πώς την πατάνε οι άλλες? Που είναι όλα τέλεια. Δεν είναι όλα τέλεια, παιδιά. Καθόλου δεν είναι όλα τέλεια. Μετά, το μαμαδομπούλινγκ. Θύλασες, θύλασα. Δεν θύλασες, δεν είσαι καλή μάνα. Γέννησες με φυσιολογικό, με κεσαρική. Άμα είσαι με φυσιολογικό, είσαι ηρωίδα. Άμα είσαι με κεσαρική, είσαι άγριστη. Έχεις διαλέξει την εύκολη λύση. Ποια εύκολη λύση, κουκλίτσα μου? Που κάνεις χειρουργείο και δεν μπορείς να σηκωθείς και χρειάζεσαι βοήθεια από, πώς το λένε, Κλάρκ, για να σε σηκώσεις, να πας να ταΐσεις το παιδί. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Όλο αυτό το μαμαδομπούλινγκ που κυκλοφορεί μετά ανάμεσα σε όλες τις νέες μαμάδες. Και αυτό μου λες τώρα πάλι ότι είναι μεταξύ γυναικών. Βέβαια, τι, μεταξύ γυναικών και αντρών. Για σκέψου το αυτό που σου λέω. Πρέπει να δούμε και οι γυναίκες λίγο τη σχέση μας μεταξύ μας. Συμφωνείς? Φυσικά και συμφωνώ. Φυσικά και συμφωνώ. Το βιβλίο κυκλοφορεί πότε? Όλα αυτά που σου είπαν εκεί μέσα. Έχουμε να κάνουμε, να ρίξουμε μελέτη. Το βιβλίο βγαίνει στις 20 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το εξώφυλλο. Αυτό είναι το εξώφυλλο. Mm-hmm. Βγαίνει στις 20 Οκτωβρίου. Επιλέξαμε με τον εκδοτικό να μπει φωτογραφία, γιατί βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Είναι βιωματικό το βιβλίο. Όχι γιατί μου αρέσει η φάτσα μου, προς Θεού, έτσι. Αλλά είναι βιωματικό το βιβλίο. Βασίζεται και σε στοιχεία τα οποία έχω καταγράψει και σε προσωπικό ημερολόγιο. Και πιστεύω ότι μέσα από τις σελίδες του μπορούμε να συναντηθούμε πολλές γυναίκες μεταξύ μας και να ταυτιστούμε και να μαλακώσουμε η μία με την άλλη. Γιατί είμαστε γυναίκες, ρε παιδί μου. Και εσύ έχεις μαλακώσει, Ελεονόρα. Αφού έχω γυναίκα στη ζωή μου πλέον. Έτσι. Λοιπόν, διαφημίσεις. Λοιπόν, βγαίνουν τίτλοι, κατάλαβα, ολοκληρώνουμε. Μας διώχνουν, Ελένη. Έτσι, σιγά σιγά. Εντάξει, το καταλάβαμε. Πες μου πώς λέγεται το βιβλίο. Γυναίκα ψάχνει. Γυναίκα ψάχνει. Γιατί θέλω να πιάσει όλες τις γυναίκες.
Κατάλαβες. Γιατί όλες κρινόμαστε. Όλες τις γυναίκες και σαν χαρακτήρα, σαν... Όλες. 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 Όλες οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουμε ότι αν επικεντρωθούμε στο κέντρο μας, ρε παιδί μου, μέσα μας όλες ξέρουμε τι θέλουμε. Απλά μερικές φορές οι βοές των υπολείπων και των πεπιθήσεων και των στερεοτύπων και αυτά μας τρελαίνουν λιγάκι. Καταλαβές. Θεωρώ όμως ότι όταν μπορέσουμε και κάνουμε αυτό το ξεκατάρισμα και πιάσουμε αυτό το νόημα που έχουμε εμείς κάθε μια μέσα μας, όποιο και αν είναι αυτό, εσένα μπορεί να είναι άσπρο, εσένα μπορεί να είναι μαύρο, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να πιάσει το νόημά σου. Τραβάς μπροστά, προς τη δόξα τραβά και δεν ακούς κανέναν. Πρέπει να κλείσω. Κι εγώ πρέπει να φύγω. Τι να φύγεις καλέ. Δεν πρέπει να πάω στο λίγο. Παιδάκι μου. Θα πας. Θα κάτσω λίγο ακόμα, θα κάτσω. Όχι, αν άλλαξε κάτι, πες μου. Όχι, δεν άλλαξε τίποτα, με ζήσετε και τα φώτα. Α, έτσι. Εμείς λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα, αλλά θα πούμε και 2-3 πραγματάκια ακόμα. Δεν ξέρω τι θα πούμε, αλλά κάτι θα πούμε. Κάτι έχουμε να πούμε. Πάντα έχουμε να πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Σε ευχαριστώ, Ελένη, για όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα. Και το ξέρει. Λοιπόν, φιλιά στην Αλεξάνδρα σου, την κουκλάρα σου και χαιρετισμού στο Θοδωρή σου. Θα δώσω. Λοιπόν, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Μέγκα. Πολλά φιλιά από εμάς αύριο. 1:30 το μεσημέρι. Γεια σας.